προεκλογική πορεία του κυρίου Στέφανου Κασελάκη και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί και η τουρκική αντιπολίτευση, που εκτιμά ότι αν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης θα την ωφελήσει. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης δεν απασχολεί μόνο τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και αυτά της γειτονικής Τουρκίας. Αίσθηση προκαλεί το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού Haber Global στις 22 Σεπτεμβρίου, στο οποίο αναλυτές και πρόσωπα που πρόσκυνται στην αξιωματική αντιπολίτευση, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, εξέφρασαν ανοιχτά την προτίμησή τους στον Στέφανο Κασελάκη, διότι, όπως εκτιμούν, αυτό συμφέρει τη χώρα τους. Μάλιστα, συζητώντας το σενάριο να εκλεγεί κάποια στιγμή και πρωθυπουργός, σχολίαζαν χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα, καθώς ο κύριος Στέφανος Κασελάκης δεν έχει το υπόβαθρο και δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα, τονίζοντας πως το σίγουρο είναι ότι θα κάνει πολλά λάθη και στην εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης πάντως, όπως ήταν αναμενόμενο, απασχολεί και σχολιάστηκε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως για το ατόπιμά του, αναφορικά με τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης αποκάλεσε την τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου «κρατήδιο», αναφέρει η τουρκική ιστοσελίδα TAF24. Και προσθέτει πως ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποίησε τον όρο «κρατήδιο», αντιδρώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σιωπή του σχετικά με την έκκληση του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. «Δεν θα κάτσω να αξιολογήσω το παιδί. Ο άνθρωπος έχει μπει στην πολιτική πρόσφατα», δήλωσε από την πλευρά του ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κύριος Κυριάκος Κενεβέζος. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.